επιβεβαιώσει μάλλον λιγάκι στα όσα είπαμε τώρα. Η κρέμα λοιπόν, η Elix, να πούμε στους φίλους τηλεθεατές, είναι για την χρήση των ρητίδων, είναι για τους μαύρους κύκλους, είναι για την ενυδάτωση του δέρματος, σαφέστατα, για τις φτέρνες τις σκασμένες, είπαμε, για τους μυκητές, όταν έχουμε έντονη. Είναι Τετάρτη 30 Μαρτίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άξιον στις 7.30. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου. Ο Βασίλης Γιώργαρης, επανεξελέγει πρόεδρος του Συλλόγου και στις πρώτες του δηλώσεις σημείωσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να τεθεί ένα όριο στα συνεχιζόμενα λουκέτα των εμπορικών επιχειρήσεων. Κύριε Γιώργαρη, εχθές συνήλθατε σε σώμα, άρα λοιπόν έχουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Να μην προλάβω εγώ να πω τα συγχαρητήρια. Πέστε μας ακριβώς ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο γραμματέας. Ναι. Ακριβώς ήρθαμε σε σώμα. Χθες εκλέγηκε το Προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη σε ρόλους οργανωτικούς και υπεύθυνους πλέον στον Εμπορικό Συλλόγο Κορίνθου. Αυτή η τριετία γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν πιο δύσκολη από την προηγούμενη που είχαμε. Βάλαμε τις βάσεις. Συνεχίζουμε ένα έργο που μπήκε σε σωστή σειρά από την προηγούμενη, από την απερχόμενη διοίκηση. Η νέα διοίκηση έχει ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι. Αυτό ενημερώσαμε όλα το ΔΣ εχθές και είχαμε την ψηφοφορία, όπως είπατε, για το Προεδρείο. Οι 5 θέσεις που είναι το Προεδρείο είναι εγώ σαν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα ξανά πρόεδρος για άλλη μια τριετία. Για άλλη μια τριετία. Είναι οι δύο αντιπρόεδροι, είναι ο Βασίλης Οταγαράς και ο Ιάκωβος ο Μπεζεριάννης. Είναι ο Ταμείας ο Γιάννης ο Βλάσης και Γενικός Γραμματέας ο Αποστόλης ο Καϊλάνης. Βλέπω νέα άτομα. Νέα άτομα και οι υπόλοιπες θέσεις όμως είναι αξιόλογες, δηλαδή έχουμε και έχουμε άλλες δύο θέσεις, ο Σπύρος Μπανιάς με την Αναστασία τη Φόρτη που είναι υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων και των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ο Εμπορικός Συλλόγος Κορίνθου. Είναι η Έλενα Αργυροπούλου που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας των μελών και του Συλλόγου. Σε αυτήν τη θέση που είναι υπεύθυνη η επικοινωνία, είναι ένα σημαντικό κομμάτι και αυτό. Και υπάρχει και άλλη μια θέση που και αυτό είναι η ζωτική σημασία, ο υπεύθυνος οργάνωσης οργάνωση και διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, που είναι ο Δημήτρης ο Αλμπάντης. Επομένως, βλέπουμε το ενεαμελές συμβούλιο ότι έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις, υπεύθυνες θέσεις και θέσεις που πρέπει να τρέξουν για να λειτουργήσει ο Εμπορικός Συλλόγος Κορίνθου. Επειδή στις εκλογές αυτές είχε πληθώρα ψηφοφόρων που ήρθαν και σας δείξαν την εμπιστοσύνη τους, έχετε πολύ βαρύ έργο, πολύ βαρύτερο από την προηγούμενη φορά, διότι μεγάλο πράγμα να έχεις την εμπιστοσύνη σε τέτοιες δύσκολες εποχές. Είστε έτοιμοι για αυτό το άλμα των δύσκολων εποχών? Ακριβώς αυτό υπόθηκε από την πρώτη στιγμή με την τεράστια συμμετοχή, με το ρεκόρ των ψήφων που συγκεντρώσαμε τα τελευταία 20-25 χρόνια. Ανατρέξαμε στα παλιά τα βιβλία από το 2000 μέχρι σήμερα. Είδαμε στα τελευταία 16 χρόνια δεν έχουμε περάσει από τον αριθμό των ψήφων. Επομένως είναι πάνω από 20 χρόνια αυτή τη στιγμή να έρθουν τόσοι ψήφοι στον Εμπορικό Σύλλογο, τόσα μέλη να ψηφίσουν στον Εμπορικό Σύλλογο. Ανεβάσαμε τον πύχη και ανεβάσαμε και τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στο κοινό και στα μέλη μας αυτή τη στιγμή. Επομένως, όλοι μαζί με μία γροθιά θα προχωρήσουμε ενωμένοι για να κάνουμε το καλύτερο για τους συναδέλφους, για τις επιχειρήσεις μας και για την πόλη μας γενικότερα. Κύριε Γιώργο, επειδή περνάμε ίσως την κρισιμότερη στιγμή στην ιστορία αυτού του τόπου, βλέπετε να υπάρχει φως στο τούνελ ή θα εξακολουθήσουμε να υπάρχει σκοτάδι? Γιατί από ό,τι έμαθα από συναδέλφους σας, περνάτε τις δυσκολότερες στιγμές. Δυστυχώς, κύριε Νικολόπουλε, ύστερα από 5-6 χρόνια που έχουμε συμπληρώσει μέσα στα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης, αυτή τη στιγμή το ελληνικό εμπόριο έχουν χαθεί τα πάντα. Έχουμε χάσει το λίπος μας, έχουμε χάσει τις δυνάμεις, έχουμε μείνει από οξυγόνο. Είναι μια δραματική κατάσταση που ζούμε, όχι μόνο στην πόλη της Κορίνθου, να ξέρετε, πριν μιλάμε και με τα άλλα προεδρία σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε μια γενική εικόνα της χώρας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολικές θερμοκρασίες, αν θέλουμε να βάλουμε έναν τίτλο, ότι όλη η αγορά, όλη η επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο μείον.
Δυστυχώς, αν δεν πάρθουν άμεσα πολιτικές αποφάσεις και όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και από ευρωπαϊκές πολιτικές να μας δείξουν τη διέξοδο, να μας δείξουν να βγούμε από αυτήν την αδιέξοδο, να βρεθεί μία λύση και για την επιχειρηματικότητα αλλά και γενικότερα για την κοινωνία, δυστυχώς θα είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και θα βρεθούμε σε ακόμη δυσκολότερη θέση, πιστεύω. Την άποψη ότι το Ξυλόκαστρο και ευρύτερα ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης δεν μπορούν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες, διατύπωσε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Ηλίας Ανδρικόπουλος. Όπως είπε, το Ξυλόκαστρο και η ευρύτερη περιοχή αποτελούν τουριστικό θέρετρο, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν χωρί είτε δημοτικοί είτε δημόσιοι με τις απαιτούμενες υποδομές. Μια τέτοια κίνηση θα δημιουργήσει πρόβλημα στην οικονομική βιωσιμότητα του τόπου, γι' αυτό θα είμαστε αρνητικοί σε κάθε περίπτωση και θα αντιδράσουμε, είπε ο Δήμαρχος του Ξυλοκάστρου. Καλό. Υπάρχει αυτό το έγγραφο, όπως υπάρχουν και άλλα έγγραφα από την περιφέρεια που έχουν έρθει. Όσοι έχουν διαβάσει το έγγραφο, αυτό το οποίο ζητάει το Υπουργείο είναι η κόπεδα ή γήπεδα τα οποία έχουν αποχετεύσεις ή μπορούν να πούνε αποχετεύσεις, τα οποία υπάρχει ρεύμα, υπάρχει φως, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν έχουμε κλειστούς χώρους, εγώ λοιπόν θα σας πω την άποψή μου προτού απαντήσω και τοποθετηθώ σε έγγραφο αυτό το οποίο υπάρχει. Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι σαν και εμάς, που όταν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, σαφώς πρέπει να τους στηρίξουμε. Δεν μην ξεχάσετε, να ξεχνάτε ότι και οι Έλληνες υπήρχαν κάποια στιγμή πρόσφυγες και κανένας δεν τους πέταξε και τους υποδέχτηκαν κάποια στιγμή και κάποια άλλα κράτη. Δεν το ζητούμε όμως. Πρέπει να έχουμε τους χώρους εκείνους που πραγματικά θα τους εξυπηρετήσει και δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην τόπια κοινωνία και στην τόπια οικονομία. Αυτή τη στιγμή εμείς στεγασμένους χώρους εδώ στο Δήμο μας δεν έχουμε. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ότι αν κάποια στιγμή υπάρχει ίσως ένα οικόπεδο και γίνουν έργα τεράστια και δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν και τα έργα αυτά και πώς θα γίνουν και πώς δεν θα γίνουν. Εάν βάλουμε δηλαδή σκηνές μέσα στο αστικό μισθό, ότι αυτό το πράγμα μπορούμε να το διαχειριστούμε εύκολα. Εγώ τουλάχιστον σαν δημοτική αρχή δεν μπορώ. Και είμαι ξεκάθαρος. Σας λέω, θα πατήσω. Εγώ πρόσθετα. Θα πατήσω. Εγώ σας λέω την άποψη τη δική μας. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε χώρους αυτούς. Στεγασμένους χώρους για μένα που θα μπορούσαμε πραγματικά τότε το πράγμα να το αποδεχτώ και να το αποδεχόμουν. Αλλά δεν έχουμε χώρους που ουσιαστικά είναι έφυγοι και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις τις οποίες λέει το Υπουργείο. Γι' αυτό σας ενημερώνω ότι η απάντηση η δική μας, η δημοτική απάντηση θα είναι αρνητική. Αυτά. Δεν ξέρω εάν θέλετε να τοποθετηθείτε ή αν έχετε άλλη άποψη. Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, κύριος Γκαλιάς. Αλλά επειδή έχω ζήσει την εθελοντική προσφορά και στο λιμάνι του Πειραιά και σε άλλους κλειστούς χώρους, υπάρχει πρόβλημα εμβολιασμών του συγκεκριμένου πληθυσμού που έρχεται από εκεί. Αν τυχόν μας πιέσουν, είναι μεγάλα τα προβλήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και στο νοσοκομείο στην Κόρινθο και στην Αθήνα που βρίσκομαι, είναι ανεμβολίαστοι. Αυτό ήθελα να πω, γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια. Οι τσιγκάνοι τουλάχιστον εμβολιάζονται. Είτε στο κέντρο υγείας του Λοκάστρου, είτε στο Κιάτο, είτε στο νοσοκομείο του Κορίνθου, έχουν ένα πρόβλημα εμβολιασμού. Αυτοί οι λαοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν πάει όμως για να πω για να το ολοκληρώσω από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση αυτή. Γιατί τη στιγμή αυτή είναι άνθρωποι, δεν είναι, μπορεί να έχουν αυτά τα προβλήματα. Εγώ ξανά το λέω για να μην υπάρχει καμιά παρεξήγηση από κανένα. Δεν έχουμε χώρους, κλειστούς χώρους, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να τους εξυπηρετήσουμε, να τους στηρίξουμε και να μην επηρεάσουν τόσο την οικονομία, την τόπια, όσο και τον τόπιο πληθυσμό. Αυτό είναι. Δεν έχω τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους σέβομαι. Ο κύριος Τάσης. Κύριε Δήμαρχε, είδα το έγγραφο αυτό και κατάλαβα ότι πρόκειται για την ύπαρξη ή όχι δημοτικών χώρων.
Εάν είναι χώροι του δημοσίου και τυχαίνει να βρίσκονται στην περιοχή της ευθύνης του Δήμου Σιλιοκάς του Ευρωστήνης, η θέση του Δήμου ποια είναι για αυτό το ζήτημα? Τα είπα ξεκάθαρα, Νίκο, σε δύο πρόσεξες. Είπα ότι έθροι χώροι δεν είναι δυνατόν να δοθούν προς χρήση ή δημοτική ή δημόσια. Μιλάει παραχώρηση ακινήτων την ιδιοκτησία του Δήμου, προφανές. Δεν έχουμε. Εάν παρόλα αυτά εξευρεθεί και υπάρχει, μπορεί να έχω στο νου μου κάποιες εκτάσεις εγώ και σου πούνε ξαφνικά ότι αύριο έχω εκεί. Ποια ήταν η θέση του Δήμου Σιλιοκάς του Ευρωστήνης στο σύνδεσμο? Αυτό είναι το θέμα. Ξανά το ξαναείπα και το ξαναλέω μια φορά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στο Σιλιοκάς ένα τουριστικό θέατρο και στην Ευρωστήνη, σαφώς, εννοείται Σιλιοκάς και Ευρωστήνη, σε έθριους χώρους, σε σκηνές και σε πρόχειρα καταλήματα κανένας άνθρωπος, διότι αφενός μεν θα επηρεάσει την οικονομική βιωσιμότητα του τόπου αυτή τη στιγμή, διότι εμείς ζούμε αυτό το βιωσιμό, και από την άλλη μεριά μπορεί να δημιουργήσει και οικονομικά προβλήματα. Επομένως θα αντιδράσουμε σε κάθε περίπτωση. Μα είπαμε δεν έχουμε. Και δεν έχουμε. Οπόφαγα την πρόταση του ΜΑΤΟ. Πρέπει να πούμε συγχωρητήρια, κύριε Πρόεδρε. Ακούγονται διάφορα, δεν ξέρω τι θα κυκλοφορούν. Η Δημοτική Αρχή δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που κυκλοφορούν, γιατί ακούγονται ό,τι θέλετε. Και όταν Ελλάδα ακούγονται. Συμφωνώ. Δεν έχουμε σχέση και δεν το λέω απλώς και μόνο για να προφυλάξω τους ανθρώπους από τον φόβο ότι σχεδιάζεται κάτι, ότι κάνει. Οτιδήποτε υπάρχει έχει υποθεί σε αυτήν την αίθουσα και δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Όσον αφορά ιδιωτικές υποδομές. Δεν με αφορά εμένα και δεν μπορώ να παρέμβω. Την Κυριακή στις 3 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το γύρο θα εκλεγούν οι πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών τοπικών οργανώσεων, οι οποίοι θα αποτελέσουν και το εκλεκτορικό σώμα, από το οποίο θα προκύψει ο νέος πρόεδρος της Νόδης στην Κορινθία και στους άλλους νομούς φυσικά, στις εκλογές οι οποίες θα γίνουν στις 17 Απριλίου. Παράλληλα θα εκλεγούν και οι 24 σύνεδροι που θα εκπροσωπήσουν τον νομό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει 22 με 24 Απριλίου. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι στην ΕΦΕ για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Κορινθίας. Ο νομός Κορινθίας, όπως γνωρίζετε, έχει 6 δήμους. Άρα στην έδρα των 6 δήμων θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές των τοπικών οργανώσεων, ας το πούμε έτσι, τις ΔΥΜ το λέτε, δημοτικές τοπικές οργανώσεις. Ας το πούμε με το όνομα που ξέρουμε καθένας. Τοπικές οργανώσεις, επειδή και ο κόσμος να καταλάβει. Αυτές οι τοπικές οργανώσεις εκλέγονται κανονικά. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν στις 3 την προσεχή Κυριακή, από το πρωί από τις 7 η ώρα, από τις 10 η ώρα συγγνώμη, μέχρι τις 7 το βράδυ. Εκεί θα ψηφίσουμε, θα υπάρχουν 3 κάλπες. Μία κάλπη θα είναι για τον πρόεδρο, που ο πρόεδρος δικαιούμεθα να βάλουμε μόνο ένα σταυρό στον πρόεδρο, θα είναι για τους συνέδρους, στους συνέδρους μπορούν να βάλουμε μέχρι 2 σταυρούς στους άντρες και μία στη γυναίκα. Τους συνέδρους και την Κεντρική Επιτροπή, έτσι? Όχι, στους συνέδρους που θα πάνε στο συνέδριο επάνω βεβαίως. Είναι 28, οι πρώτοι θα εκλεγούν και 9 γυναίκες είναι, από τις 17 νομίζω και 7. Από εκεί και πέρα τι χρειάζεται κάποιος να έχει μαζί του για να ψηφίσει? Μόνο με την ταυτότητα και τους εκλογικούς καταλόγους. Mm-hmm. Οι εκλογικοί κατάλογοι είναι αυτοί, ισχύουν αυτοί που ψήφισαν τις τελευταίες εκλογές με την ανάδειξη του κυρίου Μητσοτάκη, του πρόεδρου μας. Υπάρχει και το τρίευρο αυτό, το ότι υπάρχει είναι... Όχι, όχι, χωρίς χρήματα είναι. Χωρίς χρήμα. Χωρίς χρήματα. Και μπορεί να έρθει οποιοδήποτε έχει ψηφίσει στο... Όποιος έχει ψηφίσει έχει το δικαίωμα, το εκλέγει και εκλέγεστε. Πόσα άτομα έχουν βάλει για τις τοπικές οργανώσεις? Υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχει μεγάλο αλλά και ποιοτικό. Αυτό που με έχει ιδιαίτερα συγκινήσει είναι ποιοτικό. Νέα παιδιά, άφθαρτα παιδιά,
νοικοκυρέως έτοιμος που έχω γνωρίσει παιδιά που τα ήξερα την ιστορία τους, την οικογένειά τους, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό να ξεκινήσουμε μια καινούρια αρχή για ένα καλύτερο αύριο στην Ελλάδα. Για μην γελιόμαστε, όποτε γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν. Καλά, αυτό το αποφασίζει το εκλογικό σώμα. Όμως αυτό που μας λέτε είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή ότι μπαίνουν ξανά τα νέα παιδιά στην πολιτική και όχι σε κόμματα αντίδρασης, αλλά σε κόμματα που έχουν εκτελέσει εξουσία. Βεβαίως και έτσι πρέπει να είναι, διότι και εκεί χρειάζεται, θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα σε όλους τους ψηφοφόρους. Χρειάζεται να επιλέξουμε άριστα τα παιδιά, τα νέα, τα οποία είναι από οικογένειες, με αρχές εννοώ, γιατί τα παιδιά σιγά σιγά αυτά τα άτομα θα αναρριχηθούν, θα είναι οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα είναι τα άτομα που ενδεχομένως να βγουν και με την περιφέρεια, ενδεχομένως να είναι και υποψήφιοι βουλευτές, υπουργοί κτλ. Και χρειάζεται καθαρά χέρια και καθαρό μυαλό. Με το χέρι στην καρδιά. Αυτά τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία θα βρουν πόρτες ανοιχτές στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν μας έχει δείξει ότι αφήνει τόσο την αναρρίχηση. Κοιτάξτε, δείτε, αυτό έγινε στην ηγεσία. Εμείς είμαστε χαμηλά, τι να σας πω. Εύχομαι όμως να βρουν πόρτες, γιατί εμείς τώρα η ηλικία μας πέρασε, έκλεισε ο κύκλος μας. Ο νέος πρόεδρος θα δημιουργήσει αυτή τη δυνατότητα για αυτά τα παιδιά, γιατί ας μην γελιόμαστε ότι πολλοί έχουν απαξιώσει την πολιτική επειδή βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους να είναι πάνω. Εγώ θα έλεγα ότι άμα θέλει να είναι πρωθυπουργός, πρέπει αυτά τα παιδιά. Άμα θέλει να είναι πρωθυπουργός για αρκετά χρόνια. Από εκεί και πέρα τα λάθη πληρώνονται. Τώρα στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω τον κύριο Αντώνη Πρεντάκη, συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Κορινθία, για να δούμε τα γενικότερα θέματα της επικαιρότητας και με αφορμή βέβαια ως επιτοπλίστων τη χθεσινή αντιπαράθεση στη Βουλή για την διαπλοκή και την διαφθορά, μια συζήτηση που έγινε στη Βουλή και η οποία ήταν στους γνωστούς και συνηθισμένους υψηλούς τόνους ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και βέβαια στον νέο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα κατά τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας για πρώτη φορά έδειξε ότι έχει τη στόφα, όπως λέγανε τα μέσα ενημέρωσης, του ηγέτη και του έδειξε ότι είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρεντάκη, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω το δικό σας σχόλιο για όσα είδαμε χθες στην Βουλή και θέλω κυρίως να σας ρωτήσω αν θα πρέπει τελικά να περιμένουμε ότι αυτές οι ομιλίες στη Βουλή, αυτές οι μερίδες που θα γίνονται στη Βουλή, αυτές οι συζητήσεις, θα γίνονται σε αυτούς τους υψηλούς τόνους. Θα περίμενε κανείς ότι και με δύο νέους πολιτικούς αρχηγούς τα πράγματα θα είναι πιο ομαλά, πιο ήσυχα. Δεν φαίνεται όμως κάτι τέτοιο. Ναι. Έχουμε υψηλούς τόνους πάλι. Ναι, υψηλή τόνη. Εντάξει. Το θέμα είναι τι είπε ο καθένας μέσα από αυτούς τους υψηλούς τόνους. Γιατί ο Πρωθυπουργός έβαλε, που την προκάλεσε και όλη αυτή τη συζήτηση, έβαλε έξι θέματα. Στην ουσία έξι θέματα. Με επιχειρήματα, με δομή, αποκάλυψε με αυτά τα θέματα, αποκάλυψε το μηχανισμό της διαπλοκής, που συνίσταται στις νομοθετικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, στη χρηματοδότηση των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόριανς, στο θέμα της Siemens, στο θέμα του νόμου περί ευθύνης υπουργών, στο θέμα των σχέσεων της διαπλοκής με τους εκβιαστές. Σε όλα αυτά έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα και συγκεκριμένα θέματα. Από όλα τα θέματα, από τα έξι θέματα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι βέβαια ρήτορας, έτσι, έχει το θέμα της επικοινωνίας. Δεν είπε όμως τίποτα ουσιαστικό. Ένα σκίτσο του ΑΡΚΑ μας έφερε και τι είπε, είπε ότι στη Βουλή δεν συζητάμε τα θέματα της δικαιοσύνης. Δεν είναι σωστό όμως αυτό, κύριε Πρεντάκη. Δηλαδή δεν είναι πράγματι δικαιοσύνη ανεξάρτητη. Όταν τα θέματα της δικαιοσύνης έρχονται να συζητηθούν μέσα στη Βουλή και να γίνουν ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης,
δεν πλήττεται το κύρος της δικαιοσύνης και η ελευθερία της δικαιοσύνης. Καθόλου. Γιατί η δικαιοσύνη έχει καταρακωθεί ακριβώς με αυτές τις νομοθετικές παρεμβάσεις. Κοιτάξτε, υπάρχει η εκτελεστική εξουσία που είναι η κυβέρνηση, υπάρχει η νομοθετική εξουσία, υπάρχει η δικαστική εξουσία. Η δικαστική εξουσία τι κάνει? Δουλεύει ανεξάρτητα, αλλά σύμφωνα με τους κανόνες που έχει ορίσει η νομοθετική εξουσία, δηλαδή η Βουλή. Η Βουλή καθορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η δικαιοσύνη. Δεν είναι λοιπόν η Βουλή άμυρη ευθυνών για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Ίσα ίσα, οι νόμοι που ψηφίζονται στη Βουλή, αυτοί εφαρμόζονται στα δικαστήρια. Αυτό λοιπόν είναι εκτός πραγματικότητας εντελώς αυτό το επιχείρημα ότι δεν συζητάμε στη Βουλή για τη δικαιοσύνη. Μα ίσα ίσα, η Βουλή είναι εκείνη που θα καθορίσει όλο αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό το θέμα μόνο απάντησε, σε όλα τα άλλα θέματα, για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, για το χρέος, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, τα 210 εκατομμύρια, τα οποία προημερών δήλωσε ότι θα νοικοκυρέψει τα οικονομικά του κόμματος, όχι χθες στη Βουλή, απ' έξω, και θα δίνει το 50% της κρατικής επιχορήγησης, η οποία είναι το χρόνο, η οποία είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια νομίζω, άρα θα δίνει 1,5 εκατομμύριο για να εξοφλήσει 210. Καταλαβαίνετε πόσα θέλουμε, κάπου 100 χρόνια. Εντάξει, ναι. δεν είναι εφικτό αυτό. Ναι. Για τις λίστες και Λαγκάρντ και Μπόριανς δεν είπε τίποτα. Για τον κύριο Παπασταύρου ύποπτα δεν ανέφερε τίποτα, γιατί στην ουσία αποδείχτηκε... Ούτε και ο κύριος Τσίπρας είπε τίποτα για τον Ψυχάρη πάντως επί της ουσίας και για όσα έχουν καταμαρτυρήσει από όσα του καταμαρτυρά για την συνάντηση που είχε με τη γάτα των Ιμαλαίων. Νομίζω ότι ο Τσίπρας τα είχε... δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη συνέντευξή του στον Ενικό. Φυσικά. Του Χατζη Νικολάου. Αλλά άλλο η συνέντευξη στον Ενικό, άλλο η συνέντευξη στην Βουλή. Σύμφωνο. Νομίζω όμως ότι αυτό είχε απαντηθεί. Δηλαδή ήδη αυτό ήταν αστείο και... οι συναντήσεις, ότι μπορεί να συναντηθεί ο Πρωθυπουργός. Γιατί λέτε ότι είναι αστείο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω διαρκώς, ναι, αλλά ναι, γιατί ναι, λέτε ότι είναι αστείο, υπό την έννοια, και το ρωτώ γιατί, είναι περίεργο ο υποψήφιος, γιατί τότε ήταν υποψήφιος Πρωθυπουργός, εν δυνάμει Πρωθυπουργός, δεν είναι περίεργο να συναντιέται εν κρυπτό με έναν από τους ισχυρότερους ανθρώπους των media. Αν γινόταν αυτή η συνάντηση όπως έγινε με τον κύριο Μητσοτάκη φανερά, όλοι θα μπορούσαμε να την ξέρουμε και να την αξιολογήσουμε. Και την αξιολογούμε λέγοντας σήμερα, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει κόμμα αυτή τη στιγμή, ταυτίζεται αυτή τη στιγμή και υπερασπίζεται τον κύριο Ψυχάρη. Ξέρουμε όμως ότι συναντήθηκε μαζί του και το αξιολογούμε. Για τη συνάντηση αυτή δεν ξέραμε τίποτα. Δεν είναι λίγο περίεργο? Κοιτάξτε, και για έναν άνθρωπο ο οποίος μάλιστα λέει ότι μάχεται τη διαπλοκή. Εγώ ξέρω και νομίζω ότι ήταν γνωστό, αλλά. Τώρα βγήκε ο Ψυχάρης και το είπε, αλλά ήταν ότι ο Τσίπρας μαζί με τον Παπά είχαν συναντηθεί σχεδόν με όλους τους εκδότες. Γιατί τους είχαν βάλει τα θέματα αυτά, ότι θα μπει το θέμα της αδειοδότησης των καναλιών. Είχαν συναντηθεί και με τον Μπόμπολα και με τον Δόλ γενικά και με άλλους και με τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν συναντήσεις που δεν είναι όλες δημόσιες. Αλλά από το αποτέλεσμα πρέπει να δούμε, κύριε Γουγά. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Εάν υπήρχε κάποια συναλλαγή με τον κύριο Ψυχάρη, τότε αυτό θα φαινότανε. Δεν θα είχαμε αυτά. Αν δείτε τα είπε και ο Τσίπρας εχθές στη Βουλή, τα πρωτοσέλιδα των Νέων και του Βήματος, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Το τι πόλεμος γίνεται προς το ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά προς τον Πρωθυπουργό από το συγκρότημα Λαμπράκη αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε η παραμικρή συναλλαγή. Από την άλλη μεριά, για να πούμε και την άλλη, δώσουμε και την άλλη διάσταση, το γεγονός ότι δεν υπάρχει πόλεμος από την μεριά του κυρίου Μπόμπολα και τα πρωτοσέλιδά του είναι μάλλον υπηκή, δείχνει ενδεχομένως το ανάποδο, ότι η κυβέρνηση τα έχει βρει με τον όμιλο του κυρίου Μπόμπολα. Κατά τη στοιχεία. Κοιτάξτε, αν υπήρχε και τέτοιου είδους
ενδεχόμενο, μην αμφιβάλλετε ότι θα το είχε κάνει σημαία ο κ. Μητσοτάκης χθες. Αντίθετα, ο Μητσοτάκης μίλησε για τον Κουρί. Έτσι, μίλησε για το κόντρα, ότι είναι το, ας πούμε, το κομματικό αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, ο νεοαυριανισμός, όπως το είπε κλπ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα και βλέπετε κιόλα ότι σήμερα μάλιστα ο Μπόμπολας έχει και προβλήματα με, με το ένταλμα το ευρωπαϊκό της ναι. Κύπρου. Έχει προβλήματα και παρουσιάστηκε κιόλα. Έμαθα, άκουσα στις ειδήσεις ότι παρουσιάστηκε ήδη στον εισαγγελέα. Μάλιστα, θέλω να κλείσω τη συζήτηση στη Βουλή για να δούμε και κάποια τοπικά θέματα. Θέλω να σας ρωτήσω μόνο το εξής, κατά την προσωπική σας γνώμη, αλλά είτε σαν άνθρωπος αλλά και σαν κομματικός στέλεχος. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει, έκανε μια πρόταση, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η κυρία Γεννηματά, είπε να γίνει εξεταστική επιτροπή, η οποία όμως να πιάσει από την πρώτη μέρα που πήγαμε στην Ευρωζώνη, από την εποχή Σιμίτη δηλαδή, μέχρι και σήμερα. Να πιάσει την εποχή Σιμίτη, την εποχή Καραμαλή και όλες τις εποχές των μνημονίων. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό είναι σωστό, είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει η κυβέρνηση να το κάνει αποδεκτό? Εγώ νομίζω ότι η δική μας η κυβέρνηση δεν φοβάται το διάλογο. Και το έχει αποδείξει αυτό. Νομίζω ότι θα υπάρξει θετική απάντηση και σε αυτό το αίτημα. Αλλά ελπίζουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπάρχει θετική απάντηση για το θέμα της χρηματοδότησης, της εξεταστικής της χρηματοδότησης των κομμάτων, για το θέμα του νόμου περί ευθύνης υπουργών, για το θέμα της Siemens, του καθορισμού της σύμβασης, καθορισμού όπως πρέπει να είναι του εξοδικαστικού συμβιβασμού που έγινε. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει συνένεση σε αυτά τα θέματα για να γίνει μια συζήτηση. Έντονη, έντονη. Μα οι διαφορετικές πολιτικές απόψεις προκαλούν ένταση, αλλά αυτό οφείλουν όλοι στη δημοκρατία να το αποδέχονται, να αποδέχονται τη διαφορετική γνώμη. Στο θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος, πιστεύετε θα πρέπει να υπάρξει ανατροπή, μάλλον συνένεση, όχι ανατροπή, θα πρέπει να υπάρξει συνένεση? Κοιτάξτε, συνένεση μπορεί να υπάρξει μόνο στο ότι χρειάζεται αναθεώρηση. Τώρα, στην κατεύθυνση που θα πάει να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα έχει πολλά προβλήματα. Έχει πολλά προβλήματα που άπτονται τις δημοκρατίες. Και το πιο φανερό παράδειγμα είναι αυτό που το άρθρο στο οποίο στηρίχθηκε ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Η πολιτική πρέπει να είναι ισότιμη με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μπορεί να έχουν αυτή την ασυλία και την παραγραφή σε εγκληματικές ενέργειες που κάνουν κάποιες φορές. Δεν λέω ότι πάντα είναι εγκληματίες οι πολιτικοί, αλλά όσοι εγκληματούν πρέπει να πληρώνουν και να μην παραγράφονται αυτά στην επόμενη σύνοδο της Βουλής, που επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε και συχνές συνόδους, στη μεθεπόμενη παραγράφονται. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε δύο-τρία θεματάκια τα οποία αφορούν την τοπική επικαιρότητα και θα ξεκινήσω με το μείζον πλέον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο έχω την αίσθηση ότι μπορεί να αποδειχθεί και η Λιβύα λίθος για τον ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και το λέω αυτό γιατί ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Πελοποννήσου βγήκε με σημαία στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές τη μη δημιουργία της σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα της ΣΤΙΤ με την Τέρνα, ανάμεσα στην περιφέρεια και στην Τέρνα, φαίνεται ότι η κυβέρνηση σήμερα, αν δεν μπορούμε να πούμε ότι το σκέφτεται σοβαρά, δεν το αφήνει τελείως έξω από τη λογική του. Τι γίνεται, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ εδώ τοπικά σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιοπιστία του. Κοιτάξτε, να σας πω δύο λόγια. Η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Η θέση μας είναι ίδια. Η θέση σας ως κόμμα, γιατί ως κυβέρνηση έχει αλλάξει. Ως κόμμα. Μάλιστα. Μιλάω. Θα σας πω και για την κυβέρνηση. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Δεν είμαστε γενικά ενάντια στα ΣΔΙΤ. Τα ΣΔΙΤ, εφόσον έχουν όρους που είναι αμοιβαία επωφελής, εμείς δεν έχουμε καμιά αντίρρηση να γίνονται. Το συγκεκριμένο ΣΔΙΤ δεν έχει τέτοιους όρους. Οι όροι είναι όλοι υπέρ του επιχειρηματία. Δηλαδή, στην ουσία ο επιχειρηματίας δεν βάζει τίποτα. Το κράτος βάζει από
το ΕΣΠΑ ένα κονδύλι σοβαρό. Τα υπόλοιπα είναι δάνεια από τράπεζες, αλλά με την εγγύηση του δημοσίου. Και επιπλέον έρχεται ο πολίτης να πληρώσει υπέρογκα ποσά για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Εκτός αυτά όλα είναι η οικονομική πλευρά. Υπάρχει και η περιβαλλοντική πλευρά, που στην ουσία με αυτό το σύστημα που προτείνει η Τέρνα στη σύμβαση με τον Τατούλη, στην ουσία καταργεί την ανακύκλωση. Δεν υπάρχει καθόλου κουβέντα για κομποστοποίηση, αλλά ακόμα και η ανακύκλωση που γίνεται τώρα, όπως γίνεται στους δήμους μας, σε ένα μικρό ποσοστό, μικρό, γίνεται όμως, θα καταργηθεί στην ουσία, διότι όταν σου βάζει ελάχιστη ποσότητα που πρέπει να παραδώσεις, αλλιώς θα την πληρώσεις έτσι κι αλλιώς, ποιος δήμος δεν θα βάλει και τα ανακυκλώσιμα μαζί να τα στείλει στην Τέρνα. Πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν εσείς τα έχετε πει στους δύο υπουργούς, στους τρεις μάλλον, στον κύριο Φλαμπουράρη, στον κύριο Σταθάκη και στον κύριο Τσιρόνη, να τους πείτε ότι εδώ τα πράγματα δεν πάνε καλά και να τους τραβήξετε σε εισαγωγικά τα αυτιά, να τους πείτε τι κάνετε. Τα έχουμε πει και, ακούστε, υπάρχει το θέμα της αντίδρασης σε μία ηλυμένη απόφαση από την περιφέρεια και... Αλλά υπάρχει και το θέμα της εναλλακτικής πρότασης. Γιατί αν δεν έχεις μια εναλλακτική πρόταση, πας με την πλάτη στον τοίχο. Ως τώρα... Υπάρχει εναλλακτική πρόταση, έχει κατατεθεί από τον κύριο Τσιρόνη, ο οποίος είπε στους δημάρχους, προχωρήστε σε μικρές ομάδες ανά 2-3 δήμους. Έτσι δεν είναι. Ο Τσιρόνης έφτιαξε τον ΕΣΔΑ, ο οποίος ΕΣΔΑ είναι πραγματικά ένα πρωτοποριακό, προοδευτικό νομοθέτημα για... που ενισχύει πάρα πολύ την ανακύκλωση. Όμως οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου ως τώρα δεν είχαν κάνει καμιά συγκεκριμένη ενέργεια. Φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα, συνειδητοποιώντας και τις συνέπειες που μπορεί να έχει και για εκείνους η εφαρμογή της σύμβασης με την Τέρνα, αρχίσανε να δραστηριοποιούνται. Παρουσιάσανε λοιπόν, την περασμένη Τετάρτη κάνανε στην Τρίπολη μια παρουσίαση, στην οποία παραβρεθήκανε και εκπρόσωποι δικοί μας, μια παρουσίαση μιας πρότασης που έχει γίνει στο Δήμο Αρκαδίας, στο Δήμο Τρίπολης, από ένα αυστριακό Ινστιτούτο με μια πρωτοποριακή μέθοδο ανακύκλωσης, ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Εμείς τους ζητήσαμε πιο λεπτομεριακά, γιατί συναντηθήκαμε και με τον κύριο Παυλή και με τον κύριο Πνευματικό και τον κύριο Καμπόσο από το Άργος, ήταν και ο κύριος Σταματόπουλος από το Κιάτο, ήταν και άλλοι δήμαρχοι. Τους ζητήσαμε να μας δώσει, για να μας δώσει και εμάς εφόδια στη συζήτηση την εσωκομματική που έχουμε και με την κυβέρνηση, να δείξουμε ότι υπάρχει πράγματι μια εναλλακτική η οποία μπορεί να περπατήσει και είναι προς όφελος και του πολίτη και του δημότη αλλά και του περιβάλλοντος. Αυτό είναι προς εξέταση, δηλαδή υπάρχουν κάποια στοιχεία, είναι ακόμα σε πρωτόλιο στάδιο. Να ξέρετε, οι δήμοι έχουν τώρα κάποιες προθεσμίες. Έχουν μπει κάποιες προθεσμίες. Μέχρι τέλος Απριλίου πρέπει να έχουν φτιαχτεί τα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων από κάθε Δήμο. Μέχρι τέλος Ιουνίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το ΠΕΣΔΑ, το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Εάν αυτά τα τοπικά και το ΠΕΣΔΑ είναι στα πλαίσια και συμβατά με τον ΕΣΔΑ του Τσιρόνη, τότε αυτόματα η σύμβαση Τέρνα βγαίνει εκτός, γιατί δεν καλύπτει αυτές τις αρχές του ΕΣΔΑ. Εάν τώρα η εναλλακτική πρόταση είναι σοβαρή, είναι αξιοποιήσιμη, καταρχήν ακούγεται πάρα πολύ ωραία, όμως πρέπει να τη δούμε σε λεπτομέρεια και όχι εμείς κομματικά, πρέπει να τη δούνε και τεχνοκράτες για να την αξιολογήσουν ότι πραγματικά είναι μια ρεαλιστική πρόταση που μπορεί να περπατήσει, γιατί μιλάνε παραδείγματος χάρη για μηδέν υπόλοιμα. Μιλάνε ότι
Όλα μπορούν να αξιοποιηθούν, τα πάντα, από, μέσα από τα σκουπίδια. Να σας ρωτήσω, κύριε Πετράκη, προφανώς έχετε μιλήσει, φαντάζομαι, ή αν δεν έχετε μιλήσει εσείς, γνωρίζετε, θα έχουν μιλήσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Κορινθία, θα έχετε μιλήσει με τους υπουργούς, για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει και σκέφτονται πολύ περισσότερο από ό,τι στην αρχή τη λύση της Τέρνα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει και δεν λένε κατευθείαν προχωρήστε, αφού και οι δήμαρχοι λένε, μάλιστα ο κ. Πνευματικός λέει ότι έχω έτοιμο εγώ σχέδιο. Είμαι εδώ έτοιμος, δώστε μου τα λεφτά να το προχωρήσω. Υπάρχουν λοιπόν λύσεις εδώ έτοιμες, με βάση τουλάχιστον όσα λένε οι δήμαρχοι. Για ποιο λόγο οι υπουργοί και η κυβέρνηση έχουν παγώσει την αλλαγή του σχέδιου και κλείνουν το μάτι στην Τέρνα? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να διαπραγματευτεί με την Τέρνα. Πρώτα απ' όλα γιατί το νομικό συμβούλιο του κράτους έβγαλε έγκυρη τη σύμβαση. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον γιατί αυτό που σας έλεγα και πριν. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, σε αυτό έχουμε ευθύνη και εμείς και σας τοπικό ΣΥΡΙΖΑ της Πελοποννήσου. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση, αξιολογημένη, ρεαλιστική και κοστολογημένη. Η πρώτη ένδειξη είναι αυτή που παρουσιάζεται τώρα. Τοπικά σχέδια μπορεί να έχει ένας δήμος. Αυτό όμως δεν είναι αντίβαρο σε ένα συνολικό σχέδιο που έφτιαξε ο Τατούλης με την Τέρνα, που είναι για όλη την Πελοπόννησο. Και στο οποίο, εάν οι δήμαρχοι είναι μεμονωμένοι, κάνουν μεμονωμένες κινήσεις, θα αναγκαστούν να παρεύουν και κάτω από τους εκβιασμούς της περιφέρειας ότι δεν θα πάρουν ΕΣΠΑ, δεν θα πάρουν χρηματοδοτήσεις γενικότερα και από άλλα θέματα, θα αναγκαστούν να συρθούν. Εκεί ήταν όλο το σχέδιο για το πώς οι δήμαρχοι θα συρθούν πίσω από το σχέδιο Τέρνα. Ελπίζω τώρα με αυτή την πρόταση, για την οποία βέβαια εντάξει, πρέπει να μελετηθεί για να πούμε ότι είναι μια εναλλακτική πρόταση. Αυτός λοιπόν ήταν ακριβώς ο λόγος, επειδή δεν υπήρχε. Οι δήμαρχοι και οι 26 κληθήκαν στο Μαξίμου. Συναντηθήκανε, κουβεντιάσανε, δεν είχαν να παρουσιάσουν κάτι, ένα αντίποδα της σύμβασης Τατούλη Τέρνα. Τώρα υποτίθεται έχει γίνει μια συμμαχία κάποιων δημάρχων. Είναι 3-4 μεγάλοι δήμοι της Τρίπολης, της Κορίνθου, του Άργους και της Σπάρτης, που έχουν και άλλους περιφερειακούς μικρότερους μαζί τους. Εάν αυτοί έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο και μια ρεαλιστική πρόταση, τότε η σύμβαση Τέρνα-Τατούλη βγαίνει εκτός υλοποίησης, γιατί άμα φύγουν 4 μεγάλοι δήμοι, μάλιστα, δεν έχει αντικείμενο. Πότε λοιπόν εσείς πιστεύετε ότι θα καταλήξει αυτό το θέμα, διότι μας πιέζουν πια και χρόνια, έρχονται τα πρόστιμα, είναι γνωστά όλα αυτά, ναι. Η περιφέρεια πια δεν θα καλύπτει τους δήμους όπως τους κάλυπτε μέχρι τώρα. Τι βλέπετε να γίνεται, πότε θα κλείσει το θέμα αυτό? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι σύντομα θα κλείσει, γιατί και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί και οι δήμαρχοι κινούνται εντατικά τώρα με αυτή την εναλλακτική πρόταση με το Αυστριακό Ινστιτούτο, αλλά και η κυβέρνηση, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ και εσωκομματικά και σε συναντήσεις με τους κυβερνητικούς παράγοντες, συζητάμε συνεχώς τις εναλλακτικές προτάσεις. Και αυτό το Ινστιτούτο το Αυστριακό, τουλάχιστον έχει ένα εντυπωσιακό site, δεν ξέρω αν IUT λέγεται. Αν μπείτε και το βάλετε IUT Austria στο Google, θα δείτε πραγματικά πολλές εγκαταστάσεις και στην Ευρώπη, στην Τσεχία, στη Ρουμανία, αλλά και στα Εμιράτα, στο Κατάρ. Έχουν πάρα πολλές εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω και για τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, αν έχει προγραμματίσει κάποιες δράσεις στο επόμενο διάστημα. Είδαμε ότι πριν από λίγο καιρό είχατε φέρει τον κύριο Νεφελούδη που μίλησε για το ασφαλιστικό. Τι προγραμματίζετε το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, έχουμε προγραμματίσει μια εκδήλωση. Αυτή θα γίνει μέσα στον Απριλίο, στις αρχές Απριλίου, με τον Χαρίτση, τον Υπουργό Αναπληρωτή, που είναι υπεύθυνος για το ΕΣΠΑ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει όχι μόνο το ΕΣΠΑ, αλλά και το σχέδιο του αναπτυξιακού νόμου
και γενικά θα μιλήσουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, στην οποία αν είδατε και χτες έγινε μια σύσκεψη πάλι υπό τον Δραγασάκη, που ανακοινώθηκε ότι αμέσως μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης, που ελπίζομαι να ολοκληρωθεί μέσα στον Απρίλιο, θα ξεκινήσουν τα μέτρα μέσα στα οποία είναι και ο αναπτυξιακός και η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και όλα αυτά, αλλά και πολλά άλλα μέτρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Γιατί, κακά τα ψέματα, αν δεν αρχίσουμε σαν χώρα να παράξουμε πλούτο, δεν πρόκειται να βγούμε από την κρίση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Περντάκη, για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Τώρα, για το θέμα των αδέσποτων, μίλησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στην Τρίπολη, ο κ. Δημήτρης Σταματόπουλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα δομικά μέσα ενημέρωσης. Ο κ. Σταματόπουλος τόνισε ότι η διαδικασία για το καταφύγιο προχωρεί, αφού οι προσφορές κατατέθηκαν στο Δήμο, θα περάσουν από την Οικονομική Επιτροπή, όπου και θα ανοιχτούν οι προσφορές και θα αποτιμήσουν τη συμφέρουσα προσφορά. Για το γεγονός ότι οι φιλόζωοι υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να γίνει δημοτικό κοινοκομείο, αλλά δημοτικό κτηνιατρίο, είπε ότι ο Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος της Τρίπολης δεν ξέρει τι ζητά. Από τη μια με το έγγραφο ότι ζητούν δημοτικό κοινοκομείο και τώρα αλλάζουν γνώμη και θέλουν κτηνιατρίο. Είχαμε τη δημοπράτηση, τελείωσε η δημοπράτηση, ήρθαν όλοι οι συμμετέχοντες, δώσανε την προσφορά τους. Πλέον καταγράφονται στα πρακτικά να περάσει η Οικονομική Επιτροπή το θέμα. Αλλά πριν περάσει η Οικονομική Επιτροπή, υπάρχει κάποιο χρόνο, από ό,τι μου είπε η υπηρεσία, η αρμόδια, ότι για να μην τυχόν υποβληθούν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους. Και περιμένουμε να περάσει αυτό το χρονικό διάστημα και να προχωρήσουμε μετά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών στην Οικονομική Επιτροπή. Να δούμε αν συμφέρει το Δήμο, ποια συμφέρει και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πότε περίπου υπολογίζετε πώς θα μπορείτε να έχετε στα χέρια σας τη συμφερότερη προσφορά και αν από τη στιγμή που θα βρείτε ποια είναι η προσφορά αυτή που είναι η πιο οικονομική για το Δήμο, αν μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα εργασίες, τι θα γίνει μέσα. Κοιτάτε να δείτε. Εμείς μέχρι να δούμε ποιο οικόπεδο θα αναλάβουμε, ποιο οικόπεδο θα πάρουμε. Ήδη εγώ έχω δώσει όλα τα σχεδιαγράμματα που μου είχαν δώσει για όλα τα οικόπεδα στις τεχνικές υπηρεσίες και προχωράνε όποιο και να διαλέξουμε ποια σχέδια θα βγουν για να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Ωραία. Όσον αφορά το Πολιτιστικό Φιλοζωικό Σύλλογο, εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρουν τι ζητάνε, διότι με έγγραφό τους μας είχαν ζητήσει να κάνουμε δημοτικό κοινοκομείο και τώρα μετά που μπλέξανε με την Πανελλαδική Φιλοζωική Ομοσπονδία, αλλάξαν και μας ζητάνε για δημοτικό κτηνιατρίο. Εμείς θα κάνουμε αυτό που ορίζουμε όμως, διότι ένα δημοτικό κτηνιατρίο σταματάει, η δικαιοδοσία του σταματάει μέχρι αυτά που θα κάνει ο γιατρός. Τα σκυλιά μετά πού θα οδηγηθούν. Ήδη έχουμε ένα παράνομο χώρο φιλοξενίας, που και γι' αυτό θέλω να μιλήσω, ότι πλέον πήραμε όλες τις νόμιμες διαβεβαιώσεις από τη κτηνιατρική και μας αφήνει νόμιμα να διατηρήσουμε τα ζώα εκεί, να τα φιλοξενήσουμε μετά στους κτηνιάτρους, για να μην έχουμε κάθε φορά καταγγελίες που πήγατε τα σκυλιά, τι κάνατε με τα σκυλιά και αν είναι κολαστήριο ή αν δεν είναι. Το λέει πλέον η βεβαίωση από τη κτηνιατρική αν είναι κολαστήριο ή αν δεν είναι. Γίνανε οι κατάλληλες παρεμβάσεις από τον ιδιοκτήτη και προχωράμε κανονικά. Πιστεύω ότι μέχρι τον Ιούλιο, όσον αφορά το δημοτικό κτηνιατρίο. Στο Δημοτικό Κτηνιατρίο, στο πιο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει μια νέα σκία που βγήκε από το κράτος, μας δίνει τη δυνατότητα να παραχωρήσουμε 20 τετραγωνικά χώρο, σε κάποιο δημοτικό χώρο, να έρθουν εθελοντές κτηνίατροι και να προχωρήσουμε σε στηρώσεις όλη τη διαδικασία που κάνουν οι δικοί μας οι κτηνίατροι. Μέχρι τώρα αυτό δεν είχε γίνει, διότι έπρεπε να βγάλουν και άδεια το χώρο σε αυτό να διοδοτηθεί από το Υπουργείο. Τώρα μόνο με έναν έλεγχο από τη κτηνιατρική μπορεί να λειτουργήσει ο χώρος και το πώς λειτουργεί σωστά. Και έτσι μας λύνει τα χέρια ως προς αυτό το κομμάτι. Το δημοτικό κτηνιατρίο το μόνιμο εμείς το έχουμε περιλάβει δίπλα στο δημοτικό κοινοκομείο να είναι. Έτσι ώστε ο κτηνίατρος που θα οριστεί στο δημοτικό κοινοκομείο, στο δημοτικό κτηνιατρίο, να επιβλέπει και τα ζώα που θα υπάρχουν στο δημοτικό κοινοκομείο. Διότι στο δημοτικό κοινοκομείο θα είναι ζώα επικίνδυνα, είτε από ασθένεια είτε λόγω συμπεριφοράς. Θα είναι ζώα που μετά από την αποθεραπεία θα χρειάζονται συνεχώς την επέμβαση του γιατρού και την επίβλεψή τους. Οπότε θεωρήσαμε σωστό και νόμιμο να βάλουμε το δημοτικό κτηνιατρίο δίπλα στο δημοτικό κοινοκομείο. Ξέρουμε ότι μπορεί να αργήσουμε λίγο, ότι υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα που θα περάσει, αλλά ή κάνουμε κάτι σωστό και περιμένουμε να γίνει σωστό, ή αν είναι να κάνουμε δουλειές του ποδαριού, παιδιά, θα καταλήξουμε πάλι σε 5 χρόνια να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Και θέλω ένα σχόλιο. Σε πρόσφατη πάλι ανακοίνωση του Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος, κυρίως η φιλοζωική οργάνωση, ναι. Πανελλήνια φιλοζωική οργάνωση, σας κατηγόρησε ότι είστε η ηθική αυτουργία, στο πω έτσι,
για τις φόλες που έπεσαν σε αδέσποτα σκυλιά που κυκλοφορούσαν στο κέντρο της Τρίπολης. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Κοιτάτε να δείτε. Το ότι κατηγορεί ο καθένας τον άλλον μέσα από ένα site ή μια επιστολή, μπορώ να το κάνω και εγώ να πω ότι και εσείς, κυρία Τράκα, επειδή σας επιτέθηκε το σκυλί, πήγατε και το φωλιάσατε. Αυτό δεν λέει κάτι για μένα. Το θέμα είναι να καταλάβουν ότι δυστυχώς όταν έχουμε πάρει κοινή απόφαση και όταν και ο νόμος το ορίζει ότι από πολυπληθές σημεία της πόλεως να λείπουν τα αδέσποτα σκυλιά να είναι εκτός και αυτοί επιμένουν στο να μαζεύουν σκυλιά εκεί για το έτσι θέλω, θα ξαναοδηγηθούμε δυστυχώς από πολίτες οι οποίοι δεν σκέφτονται ευσυνείδητα σε αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι φιλόζωοι ότι μόνοι τους βγάζουν τα μάτια τους, δεν φταίει ο Δήμος. Γιατί αν ο Δήμος έφταιγε σε αυτό το θέμα, θα είχε λύσει και το πρόβλημα. Από τη στιγμή που ο κόσμος έμαθε για τις ταΐστρες, έχουμε πολλές αντιδράσεις. Δεν θέλουν να τοποθετήσουμε ταΐστρες να μαζεύουν τα σκυλιά σε γειτονίες. Έχουμε και εκεί αντιδράσεις. Αλλά εγώ έχω πει στους φιλόζωους, ελάτε κι εσείς να υπερασπιστείτε αυτό που θέλετε σε ένα δημοτικό συμβούλιο, σε μια ποιότητα ζωής, ελάτε να σας γνωρίσει ο κόσμος. Δεν έρχεται κανένας. Μόνο με επιστολές. Εντάξει. Και να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Έχουμε ενημερωθεί ότι ο Δήμαρχος της πόλης για αυτό το θέμα έχει κληθεί στα δικαστήρια. Ποια είναι? Εντάξει, ο Δήμαρχος της πόλης έχει κληθεί μια φορά, έχω κληθεί 10. Ναι. Δεν λέει κάτι αυτό. Είναι, πώς το λένε, σας καλεί ο εισαγγελέας για προανάκριση. Δίνουμε στοιχεία για προανάκριση. Θεωρείτε ότι τέτοιες υποθέσεις, ειδικά για το θέμα πολιτών που τους έχουν επιτεθεί ζώα, θα φτάσουν σε δικαστικές αίθουσες? Δεν το γνωρίζω αυτό, τι θα πει ο εισαγγελέας. Εμείς πάντως από πλευράς Δήμου, το είπα και στη Δημοτική Κοινότητα, κάνουμε ό,τι ορίζει ο Δήμος. Ο κόσμος τώρα βλέπει όμως ότι δαπανούνται πολλά χρήματα για τα δέσποτα, ενώ ο κόσμος πεινάει, ενώ υπάρχει μεγάλη φτώχεια έξω και δαπανούμε τώρα, μας φτάνει το κάθε σκυλί 350 ευρώ, να σας το πω, με τη φροντίδα, τη χνιατρική, τα πάντα. Ενώ με 350 ευρώ, παιδιά, πιστεύω ότι μια οικογένεια μπορεί να περάσει ένα μήνα. Μια τριμελής οικογένεια μπορεί να περάσει ένα μήνα με τα αναγκαία τρόφιμα. Φτάνει στους φιλόζωους, ας τα υιοθετήσει όλα τα σκυλιά στο φιλοζωικό σωματείο, να τα ταΐζει και να λύσει και σε εμάς το πρόβλημά μας. Δεκάδες είναι οι φορείς και τα σωματεία εργαζομένων που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην πορεία αγώνα ενάντια στην ανεργία από την Πάτρα στην Αθήνα, την οποία διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων. Με κεντρικό σύνθημα Δουλειά για Όλους, Δουλειά με Δικαιώματα, η πορεία θα ξεκινήσει την ερχόμενη Κυριακή 3 Απριλίου στις 8 το πρωί και αφού διασχίσει η απόσταση 220 χιλιόμετρων θα καταλήξει στις 10 Απριλίου στην Αθήνα και στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα γίνει συγκέντρωση στην οποία θα μιλήσει ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία. Να πούμε ακόμα ότι ο κ. Πελετίδης σήμερα το απόγευμα βρέθηκε στην Κόρινθο που είχε συναντήσει με το Εργατικό Κέντρο και τον Δήμαρχο Κορινθίων, καθώς η Κόρινθος είναι ένας από τους σημαντικούς κόμβους όπου θα σταματήσει η μεγάλη πορεία την επόμενη εβδομάδα. Η Αρκαδία στο ΠΑΜΕ στηρίζει και συμμετέχει στη σημαντική πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Δήμος Πάτρας για πορεία αγώνα κατά της ανεργίας από την Πάτρα στην Αθήνα. Ήδη στην Αρκαδία αποφάσεις στήριξης και συμμετοχής έχουν πάρει η Ελμαία Καρδίας, το Σωματείο Εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις, στα Καταστήματα και τις Ανώνυμες Εταιρείες Δομή Καρδίας, το Πανακαρδικό Συνδικάτο Τεκνοεργατών Οικοδόμων, ενώ αναμένονται σύντομα αποφάσεις και από άλλους φορείς. Μάλιστα, ο Αγνοτροφικός Σύλλογος του Νομού, πέρα από τη συμμετοχή, θα τροφοδοτήσει με αγροτικά τρόφιμα τους συμμετέχοντες στην πορεία. Με βασικό σύνθημα Δουλειά για Όλους, Δουλειά με Δικαιώματα, η πορεία θα ξεκινήσει από την Πάτρα την Κυριακή 3 Απρίλιου στις 8 το πρωί από την πλατεία Γεωργίου και μετά από 220 χιλιόμετρα με στάσεις και διαδικτυρεύσεις στους δήμους της διαδρομής θα καταλήξει στην Αθήνα στο Σύνταγμα όπου θα γίνει συγκέντρωση και συναυλία. Και στην Πάτρα και παντού το θέμα της ανεργίας της αρχής χώρα πλήττει κυρίως τις νέες ηλικίες και τις γυναίκες. Κανείς δεν μπορεί να μείνει παρατηρητής, να περιγράφει το δράμα που ζουν οι άνεργοι, να μην κάνει τίποτα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Απαιτούμε τώρα από την κυβέρνηση άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους. Κανένας άνεργος χωρίς επίδομα ανεργίας, κανένας πληστηριασμός σε σπίτι ανέργων, κανένα σπίτι χωρίς φως, νερό, τηλέφωνο. Καμία οικογένεια χωρίς βιβλιάριο ασθενείας. Καλούμε και εδώ, στην Τρίπολη, την Αρκαδία, όλους τους φορείς, τα συνδικάτα,
τους ανθρώπους των γραμμάτων τεχνών, του αθλητισμού και του πολιτισμού να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Καλούμε τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, τον καθένα χωριστά, να αρθώσουμε μέτωπο στην πολιτική της φτώχειας και της εξαπλίωσης. Να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει και έχουμε ανάγκη. Ναι, είμαστε στον 21ο αιώνα και υπάρχουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις να ζούμε χωρίς στόχη και ανεργία. Ο κόσμος να εργάζεται και να απολαμβάνει τα αγαθά της λογικής εργασίας. Κάθε ένας που θέλει να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να έρθει σε επαφή με τα σωματεία που έχουν ήδη πάρει αποφάσεις, αλλά και με αυτά που θα πάρουν αποφάσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Να έρθει σε επαφή με τη γραμματεία Αρκαδίας του ΠΑΜΕ. Να προτείνει και τρόπους, προτάσεις, πώς θα εμπλουτιστεί και πώς θα προετοιμαστεί καλύτερα αυτή η τόσο σημαντική κινητοποίηση. Κλείνοντας, όσο αφορά τη συμμετοχή των φορέων της Αρκαδίας, αυτή θα γίνει στο τμήμα Κορίνθου Αγίου Θεοδόρου την 5η 7 Απριλίου. Ακριβώς γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους και ειδικά στο δημόσιο να αξιοποιήσουν και την πανδημοσιοπολιτική απεργία που γίνεται αυτή τη μέρα για συμβολή και συμμετοχή στην κινητοποίηση. Θα αναβληθούν και κάποια λεωφορεία. Αυτή τη στιγμή με βάση τη συμμετοχή θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση στον χώρο. Φυσικά θα έχουμε και γεωταχή. Τώρα, οι μεγάλες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στη χώρα μας, αν μη τι άλλο, επηρεάζουν και τους αστυνομικούς υπαλλήλους, καθώς ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος καλούνται να το αντιμετωπίσουν σε καθημερινό επίπεδο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αρκαδίας, Παναγιώτης Καγκαράκης, βρέθηκε στην Ιδωμένη ως μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών. Τον τελευταίο καιρό, το προσφυγικό μονοπωλεί την προσοχή της αστυνομίας, καθώς καθημερινά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε σημεία συγκέντρωσης προσφύγων, προκειμένου να υπάρξει αστυνόμευση στα hot spots. Το μεταναστευτικό προσφυγικό πρόβλημα μονοπωλεί τους τελευταίους μήνες και την προσοχή της πολιτείας αλλά και της Ομοσπονδίας μας και όλων των ενώσεων της χώρας. Η αγωνία μας είναι μεγάλη. Γιατί καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σαν αστυνομία το μεταναστευτικό προσφυγικό. Έχει πέσει όλο το βάρος στην αστυνομία. Και τι εννοώ, με τις εισρωές των μεταναστών και προσφύγων, όλοι ζητούν από την αστυνομία να παρέχει αυτά τα εχέγγυα να καλύπτει και τους νομούς που θα γίνουν τα κέντρα υποδοχής στα hot spot, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Το πρόβλημα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, γι' αυτό και η Ομοσπονδία μας στις 17 του μηνός αποφάσισε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε στο Κυλκής, στην Ιδωμένη, στο Δήμο που αντιμετωπίζει το σοβαρότερο πρόβλημα μαζί με το Πειραιά, και εκεί η παρουσία όλων των ενώσεων της Βορείου Ελλάδος. Η Ομοσπονδία μας άκουσε τα προβλήματα των συναδέλφων και των προέδρων που τα μετέφεραν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, καθώς εκεί είχαμε και την παρουσία και των τοπικών φορέων και του Δημάρχου της περιοχής, των βουλευτών, και ήταν και ο πρόεδρος του ΚΕΛΤΝΟ, ο κύριος Γιαννόπουλος, ο οποίος μας έκανε και μια ανάλυση όσον αφορά για τις μεταδοτικές ασθένειες και τα νοσήματα αυτά που εγκαιμονούν κινδύνους και για τους ίδιους τους πρόσφυγες, αλλά ακόμα και για τους αστυνομικούς που βρίσκονται μεταξύ των προσφύγων. Όντως το πρόβλημα, όπως αποτυπώθηκε εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η αγωνία όλων των συναδέλφων που εκτελούν υπηρεσία στο συγκεκριμένο χώρο, με τις καθημερινές μετακινήσεις, γιατί φανταστείτε ότι οι μετακινήσεις είναι από τους γύρω νομούς και σε καθημερινή βάση δεν υπάρχει 8 ώρες, είναι 10, 12, 14 ώρες οι συνάδελφοι υπηρεσία σε ημερήσια βάση. Δεν υπάρχει σχεδιασμός από την πολιτεία, δεν υπάρχουν σαφείς και συγκεκριμένες εντολές να εκτελέσουν στο σημείο. Δεν υπάρχουν ούτε ζώνες ασφαλείας διαχωρισμού των προσφύγων μεταναστών με τις αστυνομικές δυνάμεις, περιφέρονται μέσα στον ίδιο χώρο, σε απόσταση αναπνοής, δεν υπάρχουν αυτές οι ζώνες, όπως είπα, ασφαλείας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ό,τι αντιμετωπίζει ο πρόσφυγας και ο μετανάστης που βρίσκεται στο σημείο, τα αντιμετωπίζουν και ο αστυνομικός που εκτελεί υπηρεσία εκεί. Μέσα στη λάσπη, μέσα στην κακουχία, μέσα στη βροχή, με αυτές τις συνθήκες τις απαράδεκτες. Αυτά τα τονίσαμε και στον και στην πολιτική και στη φυσική ηγεσία, παρόν ήταν και ο Βορείου Ελλάδος ο στρατηγός,
ο οποίος, εδώ θέλω να πω ότι το τελευταίο διάστημα που έχει αναλάβει τον τελευταίο μήνα, έχει κάνει κάποιες κινήσεις για τη διευκόλυνση των συναδέλφων για τις συνθήκες υγιεινής ασφάλειας, αλλά δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση. Ο πρόεδρος του Κελπνό ανέφερε ότι υπάρχουν θέματα, μεταφέρονται ασθένειες μεταδοτικές, όταν υπάρχει ένας πληθυσμός χωρίς συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, υπάρχουν αυτές οι μεταδοτικές ασθένειες, μεταφέρονται αυτονόητο είναι και στους συναδέλφους που υπηρετούν εκεί. Και αυτές οι ασθένειες πάνε και στα σπίτια τους. Είναι μεγάλη αγωνία των συναδέλφων εκεί. Άρα δεν υπάρχει οργάνωση και προγραμματισμός, ούτε ακόμα και στις μετακινήσεις. Κινούνται δυνάμεις, το ΜΑΤ που βρίσκονται πάνω, που δεν έχει καμία δουλειά να βρίσκονται τα ΜΑΤ επάνω σε αυτές τις περιοχές. Και πολλές φορές είναι και υπέρμετρες οι δυνάμεις που ζητούν για να καλύψουν τη συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Από όλους τους συντελεστές, το ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.